Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, δόξα τω Θεώ διότι και σήμερα αξιούμεθα να τελούμε τη Θεία Λειτουργία εν ημέρα Κυριακή, κατά την οποία η Εκκλησία μας ιδιαιτέρως εορτάζει και τιμά τους 640 πατέρας της Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι αντιμετώπισαν διακίνηση της Συνόδου μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις αλλά και αποφάσεις βάσει της παραδεδομένης μέχρι τότε διδασκαλίας της Εκκλησίας περί πολλών θεμάτων, και επομένως δι' αυτού του τρόπου κατοχύρωσαν την Ορθόδοξη πίστη μας ήδη δηλαδή από την περίοδο εκείνη, που και μετά παρέστη ανάγκη και άλλες σύνοδοι οικουμενικές μέχρι και την 7η, να πραγματοποιηθούν πάντοτε για την διατήρηση ακεραίας της πιστεώς μας εις των Τριαδικών Θεών, εις την Εκκλησία, εις την Παναγία, εις τους Αγίους και εις όλα αφορούν τη ζωή μας, για να αξιωθούμε να είμεθα κληρονόμοι της αιωνίου ζωής. Τώρα σε μια στιγμή σε μας υπάρχει το ερώτημα, η εν Χαλκιδόνη, ποια είναι η Χαλκιδόν? Αν ρωτήσουμε σήμερα Έλληνες και πούμε ποια είναι η Χαλκιδόν στην οποία έγινε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, θα πρέπει, ας το πούμε εδώ κατευθείαν, πρόκειται για μία πόλη, και κατά τα άλλα η προσευχή μας σήμερα είναι αυτή. Πρώτον μεν να είναι αιωνία η μνήμη των μεγάλων αυτών ανδρών, των πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου της εν Χαλκιδόνη, για το μεγάλο κατόρθωμα να σώσουν από τις αιρέσεις τότε την Εκκλησία. Κατά δεύτερο λόγο, αυτό που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού,